παιχνίδι της εξουσίας, μάλλον της διεκδίκησης της εξουσίας, λίγος πολύ περιγράφηκε από τον κύριο Σκουρλέτη και την κυρία Κεφαλογιάννη. Το κουκουέ τι ρόλο μπορεί να παίξει? Λοιπόν, παρατήρηση πρώτη. Οι δύο διεκδικητές ψήφισαν μαζί το τρίτο μνημόνιο με τις συνέπειες που έχουν γονατίσει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και αυτή τη στιγμή τσακώνονται σε σχέση με την επόμενη μέρα, ενώ έχει διαμορφωθεί ένας συσχετισμός όπως έχει αποτυπωθεί, που βάζει καθαρά το δίλημα στον κόσμο που μας ακούει. Ποιος θα είναι αντίπαλος στην επόμενη κυβέρνηση? Ο ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε το μνημόνιο? Ο ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις για τις οποίες το Eurogroup τη Δευτέρα 8 Ιουλίου συνεδριάζει το Eurogroup με θέμα την Ελλάδα για να ελέγξει τα συμφωνηθέντα. Ποιος θα πάει, δηλαδή για να ελέγξει, προσέξτε, τα συμφωνηθέντα, για να έρθει μετά η εποπτεία, η Τρόικα, οι θεσμοί το Σεπτέμβρη για να ελέγξουν. Αυτά τα παραμύθια ότι τέλειωσε το μνημόνιο τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν γελάει κανένας. Και αυτό το παραμύθι το συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία, ότι θα διαπραγματευτεί, λέει, τα συμφωνηθέντα. Έχουμε καεί από διαπραγματεύσεις και διαπραγματευτές. Υπάρχει ένα κρίσιμο διατάφτα. Για ένα κόσμο αριστερό, για ένα κόσμο αγωνιστή, για ένα κόσμο που δεν παρακολούθησε τον ΣΥΡΙΖΑ, την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτή την κατρακύλα αλαζονίας, απάτης και κολοτούμπας, που είναι πιο κρίσιμο πολιτικό μέγεθος θα έχει το ΚΚΕ απέναντι στη νέα κυβέρνηση. Τι μπορεί να κάνει άρα για το ΚΚΕ? Γιατί έχει μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία, κύριε Παπαδάκη. Με τι δύναμη θα σταθείς απέναντί τους? Ποιος θα σταθεί απέναντι? Το Πασόκ Κινάλ που είναι έτοιμο να δώσει ψήφο ανοχής? Ο ΣΥΡΙΖΑ που τα ψήφισε όλα? Ποιος θα σταθεί απέναντί τους? Οι μνημονιακοί υπουργοί του Γιώργου Παπανδρέου που είναι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ? Οι ανελίτες ακροδεξοί του Καμένου? Αυτοί θα κάνουν αντιπολίτευση? Η δύναμη του ΚΚΕ είναι ο κρίσιμος παράγοντας για να μπορέσουμε να ανακόψουμε την επιθετικότητα, γιατί ξέπλυναν τη Νέα Δημοκρατία, δικαίωσαν την πολιτική της ακολουθώντας μια πολιτική άγρια αντιλαϊκή, μια πολιτική υπερνατοϊκή, γίναν τα πρωτοπαλίκαρα του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων για να βγαίνει ο Πάιατ και να λέει καλύτερη κυβέρνηση. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το σκηνικό, το μέγεθος που λέγεται βουλευτές, ποσοστά, εκλογική δύναμη του ΚΚΕ, είναι ο παράγοντας που θα βγάλει κόσμο στον δρόμο, που θα τονώσει την αυτοπεποίθηση ενός λαού, που λέει ότι δεν είναι μονόδρομος αυτή η πολιτική που μαζί υπογράφουν, μαζί υλοποιούν και τώρα τσακώνονται. Μπορούμε να την ανατρέψουμε. Μπορούμε να την εμποδίσουμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε ανάσχεση και να πάρουμε ανάσα. Αυτό θα κάνουμε στη Βουλή με ένα ενισχυμένο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ότι αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, μπορεί να έχουμε ένα καθαρό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί όμως να μην έχουμε και καθαρό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία και να οδηγηθούμε ή σε κυβέρνηση συνεργασίας ή σε εκλογές το 15 Αυγούστου. Είναι πρόθυμο το Κινάλ να δώσει ανοχή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Ενώ, ας θυμηθούμε, ο κύριος Πρωθυπουργός έχει πει ότι και με τη δεξιά μπορούμε να κυβερνήσουμε αν υπάρξουν κάποιες εθνικές καταστάσεις. Τα λέω αυτά γιατί πρέπει να τα κρατήσει ένας κόσμος, ο κόσμος ο αριστερός, ο δημοκράτης, ο προοδευτικός, ο κόσμος που αγωνίστηκε αυτά τα χρόνια για να σταθμίσει καλά την επιλογή του. Η επιλογή ΚΚΕ είναι αυτή που δίνει δύναμη την επόμενη μέρα, γιατί πραγματικά η ατζέντα δεν είναι κρυφή της Νέας Δημοκρατίας, είναι γνωστή, είναι τα συμφωνηθέντα, είναι τα πλεονάσματα τα ματωμένα, είναι η εποπτεία, είναι όλα αυτά ουσιαστικά έχουν γονατίσει την πλειοψηφία του λαού μας και έχουν τη σφραγίδα των υπογραφών τριών μνημονίων. Η επιλογή, κύριε Παπαδάκη, ξέρετε, για αυτό τον κόσμο στον οποίο αναφερόμαστε και απευθυνόμαστε εμείς και με τη χτεσινή μεγάλη συγκέντρωση και ιδιαίτερα με το κάλεσμα του Θάνου Μικρούτσικου που το διάβασε ο Γιώργος Κιμούλης, στον κόσμο αυτό τον αριστερό που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ δαγκωμένος, είναι ότι η επιλογή ανάμεσα σε τέσσερους μνημονιακούς, δύο φασίστες και το ΚΚΕ. Αυτή είναι, δυστυχώς. Γιατί ο κύριος Βαρουφάκης, μην το ξεχνάμε, έτσι επιστολικά ψήφισε το τρίτο μνημόνιο και θεωρούσε το μνημόνιο Σαμαρά Βενιζέλου κατά 70% σωστό και δίκαιο. Τα λέω αυτά γιατί ένας κόσμος νεότερος τα έχει ξεχάσει ή δεν τα έχει γνωρίσει. Σε αυτές λοιπόν τις εκλογές, εμείς με αυτοπεποίθηση ώσπου να κλείσει κάλπη, δίνουμε τη μάχη για ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα.